Προχωρούν οι διαδικασίες για τις πολυπόθετες αστείες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τις εργασίες να αρχίζουν να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά από αρκετές καθυστερήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατασκευαστούν 3.000 νέες φοιτητικές κατοικίες στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, καθώς και αμφιθέατρο στο Γάλλο Ρεθύμνου, χωρητικότητας 800 ατόμων, το οποίο θα αξιοποιηθεί και ως συνεδριακό κέντρο. Θα κατασκευάσει το Πανεπιστήμιο 1810 διαμερίσματα στην Πανεπιστημίουπολη Ρεθύμνου, δυναμικότητας 2.710 κλινών, και 1026 στην Πανεπιστημίουπολη Ηρακλείου, δυναμικότητας 2.136 κλινών, καθώς και ένα νέο μεγάλο αμφιθέατρο στην Πανεπιστημίουπολη Ρεθύμνου. Αναμένεται οι αστείες που θα δημιουργηθούν να δώσουν μια σημαντική ανάσα σε φοιτητές που αναζητούν αγωνιωδώς σπίτια προς ενοικίαση στο Ρέθυμνο, καθώς το ζήτημα της φοιτητικής στέγης αποτελεί αγκάθι και οθεί πολλούς σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, οι νέες αστείες μπορούν να προσελκύσουν και φοιτητές από το πρόγραμμα Εράσμους. Το έργο ΣΔΙΤ, μια πτυχή του έργου είναι να βοηθήσει στην προσέλκυση φοιτητών ανεξαρτήτως της γεωγραφικής καταγωγής, αλλά με σκοπό την ποιότητα, να προσελκύσουμε δηλαδή τους καλύτερους δυνατούς φοιτητές, αλλά το ίδιο ξέρετε ισχύει και για τους καθηγητές. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι ότι θα βοηθήσει στην διεθνοποίηση. Έχουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ισχυρή ζήτηση στη διαδικασία των Εράσμους. Πολλοί φοιτητές θέλουν να έρθουν στην Κρήτη και να σπουδάσουν. Οι απαραίτητες διαδικασίες για την δρομολόγηση των έργων είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 3 χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει κατασκευή σε τρία έτη. Είναι ωστόσο πιθανό μετά την υπογραφή της σύμβασης να χρειαστεί μια μικρή διαπραγμάτευση με τον οριστικό πλέον ανάδοχο του έργου για να γίνουν προσαρμογές, τις οποίες ο ίδιος θα θεωρούσα απαραίτητες με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αντιπρίτανη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναβαθμίσεται ενεργειακά με φωτοβολταϊκά και θα αποτελεί την πρώτη πανεπιστημίουπολη σε επίπεδο χώρας μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό 300 kW μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ οι εργασίες για την κατασκευή του δεύτερου μέρους, που είναι υπερδιπλάσιο του πρώτου ισχύως 700 kW, θα αρχίσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όταν και η δεύτερη φάση θα έχει ολοκληρωθεί, αυτή εδώ θα είναι η πρώτη Πανεπιστημιούπολη στη χώρα μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, αυτό που λέμε διεθνώς Zero Energy Campus.